αδιανόητες ελλείψεις στην ειδική αγωγή. Το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λίκιο Ρεθύμνου με 60 μαθητέ από 12 έω 21 ετών λειτουργεί χωρί ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό από την αρχή τη σχολική χρονιά, αφήνοντα μαθητέ και εκπαιδευτικού χωρί εξειδικευμένη καθοδήγηση στη διαχείριση των κρίσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Είναι 60 οι μαθητέ και οι περισσότεροι από αυτού έχουν και συναισθηματικά προβλήματα και συμπεριφορικέ διαταραχέ. Όταν λοιπόν ο ψυχολόγο και ο κοινωνικό λειτουργό διαχειρίζονται αυτά τα θέματα ω επιτοπλίστων και καθοδηγούν του καθηγητέ πώ να διαχειριστούν τι κρίσει μέσα στην τάξη ή, πώς, ή επικοινωνούν με του γονεί και κάνουν συμβολευτική στην οικογένεια πώ να υποστηριχτούν καλύτερα τα παιδιά στο σπίτι, αυτέ αυτές οι δύο ειδικότητε λείπουν φέτο. Δηλαδή, λειτουργούμε χωρί τον πιλότο ουσιαστικά. Αυτά τα ζητήματα λύνονται κεντρικά με τον ανάλογο σχεδιασμό και τι ανάλογε δαπάνε. Φαίνεται, το έχουμε πει πολλέ φορέ ότι η παιδεία δεν είναι στις προτεραιότητες του ελληνικού κράτους και η ειδική αγωγή παραμένει στα αζήτητα. Οι ψυχολόγο και η κοινωνική λειτουργό που προσελήφθησαν αρχικά βρίσκονταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, κάνοντα άμεση χρήση των αδειών που δικαιούνται και δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ, με αποτέλεσμα το σχολείο να μείνει ορφανό από δύο νευραλγικές θέσει. Η διευθύντρια του σχολείου, όντα και η ίδια ψυχολόγο, αναγκάζεται να αναλαμβάνει περιστατικά, αφήνοντα πίσω το φόρτο των διοικητικών τη καθηκόντων. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να πάσα στιγμή να λύσουμε. Καθημερινά έχω συγκρούσεις που εγώ, επειδή είμαι ψυχολόγος σαν διευθύντρια, δεν ασκώ το διοικητικό μου έργο κάποιες ώρες, επειδή πρέπει να επέμβω σε συγκρούσεις μαθητών, να διευκολύνω μέσα στην τάξη ένα θέμα που δημιουργήθηκε στην επικοινωνία με το διδάσκοντα. Δυστυχώς το Υπουργείο έχει την πρακτική όταν κάποιος εκπαιδευτικός ή ψυχολόγος πάρει άδεια, οικίηση, λοχεία, ανατροφή, δεν αντικαθίσταται αμέσω, αλλά πρέπει να περιμένουμε την επόμενη φάση που θα γίνει μετά από ένα ή ένα μισή μήνα. Θα ήταν σαν να λέγαμε ότι σε ένα ΕΠΑΛ, αν τύχει ο διευθυντή να είναι ηλεκτρολόγο, να μην προσλάβουμε ηλεκτρολόγου εάν αν προκύψουν ηλεκτρολογικά προβλήματα, ότι θα τα επιδιορθώσει ο διευθυντή. Δεν γίνονται τα προβλήματα έτσι. Ο καθένα έχει το δικό του ρόλο. Το ένα Ρεθύμνου που στεγάζεται εδώ και τέσσερα χρόνια σε νέο χώρο. Με τους εκπαιδευτικούς να προσπαθούν με νύχια και με δόντια να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και την πολιτεία να τους ενημερώνει πως οι θέσεις ψυχολόγων έχουν απορροφηθεί από τη γενική αγωγή, εντείνοντας διαρκώς την αγωνία τους. Τραβήξανε πάρα πολλού ψυχολόγους από ό,τι κατάλαβα στην τυπική εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ε, άτομο να τοποθετηθεί. Ήδη σε μία, ένα, σε μία έρευνα που έκανα το Φεβρουάριο, είδα ότι άλλα 13 ενεγείλ, ζητούσαν ψυχολόγο. Απλά εμεί, η ιδιομορφία σε εμά είναι ότι δεν έχουμε έναν. Να ζητάμε άλλον έναν, είναι ότι δεν έχουμε κανέναν. Ντρεπόμαστε όλοι γι' αυτό. δηλαδή και, και αγωνιούμε και δεν ξέρουμε και γιατί έγινε αυτό. Δεν μπορώ, δηλαδή, αυτό το σχολείο πρώτη φορά λειτουργεί χωρί ψυχολόγο επίσημα τοποθετημένο από την αρχή τη χρονιά. Στι 10 Απριλίου επιστρέφει στα καθήκοντά τη η ψυχολόγο. Ενώ μέχρι τότε θα επισκεφθεί δύο φορέ το σχολείο ο συνάδελφό τη από το ειδικό επαγγελματικό εργαστήριο για συγκεκριμένα περιστατικά. Ταυτόχρονα, κάθε Δευτέρα θα πηγαίνει στο χώρο κοινωνική λειτουργό από άλλο σχολείο. Πρόγραμμα που δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τι ανάγκε ενό ειδικού σχολείου. Με την ελπίδα τη νέα σχολική χρονιά να μπορέσουν οι μαθητέ του Νεγίλ να έχουν την εκπαίδευση και τη στήριξη που του αξίζει.